ιός της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής εξαπλώνεται και με την καινούργια κυβέρνηση και με τα νομοσχέδια που φέρνει και με τις τροπολογίες που ψηφίζει και τα, οι οποίες μετατρέπουν το σχολείο σε ένα reality show. Όσο για το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, είναι σκέτο δηλητήριο για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Πιο εξετασιοκεντρικό λύκειο, πιο δύσκολες οι σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση, πιο κατηγοριοποιημένα τα σχολεία. Δεν θα περάσει, το εργατικό λαϊκό κίνημα θα σταθεί εμπόδιο σε αυτό το νομοσχέδιο. Η συμμετοχή μας σηματοδοτεί το να εκφράσουμε κι εμείς την αλληλεγγύη μας για το ότι θα μας βρει απέναντί του αυτό το πολυνομοσχέδιο, το οποίο ούτως ή άλλως εμείς σαν ιδιωτική εκπαιδευτική το βρήκαμε μπροστά μας και μέσα στις συνθήκες της καραντίνας, με την εντατικοποίηση των όρων εργασίας μας, με τις μειώσεις στα ορομίσθια μας, με τις απληρωσιές και με όλο αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά έρχεται να αλλάξει άρδιν τον τρόπο εργασίας των συναδέλφων μας. Εμείς είμαστε εδώ για να αναδιωθούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία και ενώ οι εργοδότες μας μια χαρά ζητάνε από τους γονείς τα χρήματα από τα δίδακτρά τους κτλ. Έχουν τους συναδέλφους μας σε πραγματικά συνθήκες γαλέρας. Είμαστε εδώ λοιπόν να αναδιωθούμε σε όλη αυτή τη συνθήκη και να πούμε ότι δεν θα τους περάσει. Οι εργαζόμενοι είναι συσπηρωμένοι στα σωματεία τους και παλεύουν μαζικά για τα δικαιώματά τους. Σήμερα η σημερινή μαχητική συγκέντρωση από εδώ τη Θεσσαλονίκη έχει ως στόχο να δώσει μια βροντερή απάντηση από το εκπαιδευτικό και γονεϊκό κίνημα στο κατάπτυστο νομοσχέδιο που κατατέθηκε από την κυβέρνηση που μέσω πανδημίας με κλειστά σχολεία. Ένα νομοσχέδιο που έρχεται να προστεθεί στους προηγούμενους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, Γαβρόγλου και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που υπηρετούν πιστά τις επιταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΣΑ. Πρόκειται πραγματικά για την ταχόπλακα της δημόσιας εκπαίδευσης. Φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο Λύκειο που πλέον θα λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο με αλλεπάλληλες εξετάσεις για τους μαθητές. Αυξάνει τον αριθμό μαθητών ανατάξη και ανατμήμα, που σημαίνει νέες συγχωνεύσεις, νέες καταργήσεις, λιγότερη εκπαιδευτική. Εμείς εδώ σήμερα διεκδικούμε μόρφωση για όλα τα παιδιά, ολόπλευρη μόρφωση για όλα τα παιδιά και φυσικά διεκδικούμε τις σύγχρονες ανάγκες μας, που είναι η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους αναπληρωτές συναδέλφους, καμία απόλυση, και τους δηλώνουμε ξεκάθαρο ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο μέσα από τα σωματεία μας, από τις γενικές συνελεύσεις μας, με όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή, να τους κάνουμε ξεκάθαρο ότι θα το πάρουν πίσω το πολυνομοσχέδιο και φυσικά και την τροπολογία για τις κάμερες στα σχολεία.